κάτω. Ρε παιδιά, δεν έχουμε εικόνα. Λοιπόν, εντάξτε. Είμαστε έτοιμοι. Θα χαμηλώσω να μην ακούμε όλα τα γαλλικά των συναδέλφων εκεί, καθώς συνοστίζονται. Λοιπόν, συναντήθηκα. Συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό. Ξεκινάνε οι διαδικασίες πλέον σχηματισμού κυβέρνησης. Εντός της ημέρας, από ό,τι φαίνεται, θα ορκιστεί ο Πρωθυπουργός ενώπιον του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αύριο ή Τετάρτη το πρωί θα ανακοινωθεί και η κυβέρνηση. Θα είναι μια κυβέρνηση προοδευτική, μια κυβέρνηση η οποία θα συνεχίσει το έργο που ξεκινήσαμε αυτούς τους 6 μήνες και ελπίζω οι βουλευτές να αντιληφθούν το μήνυμα του ελληνικού λαού για εθνική ομοψυχία. Εμείς κόμματα από διαφορετικούς χώρους, στην προοδευτική βέβαια κατεύθυνση, το αποδείξαμε. Και ελπίζω να στηρίξουν την κυβέρνηση αυτή, όπου είναι η κυβέρνηση που επέλεξε ο ελληνικός λαός. Είναι η ώρα να πάρουν και τις μεγάλες αποφάσεις. Να διαχωρίσουν ακόμα και μέσα στα ίδια τους τα κόμματα το χθες. Δεν έχει κανένα λόγο να απολογείται η κυρία Γεννήματα για τον κύριο Βενιζέλο. Δεν έχει κανένα λόγο να έχει τους κόλπους πολιτικούς οι οποίοι έχουν εμπλακεί είτε στις λίστες Λαγκάρντ, είτε στις λίστες των υποβρυχίων, είτε στα άλλα σκάνδαλα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε ένα δημοκρατικό κίνημα. Ενσωματώσαμε ένα μεγάλο κομμάτι του πατριωτικού Πασόκ και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι η χρυσή ευκαιρία να απομονωθούν τα βαρύδια και με τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία να λάβει ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτή η κυβέρνηση και να προχωρήσει το αύριο. Θα κρατήσετε το χαρτοφυλάκιο του άμυνα. Κυβερνητικά να συμμετέχει στην κυβέρνηση. Αυτά τα αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Ναι, αλλά και εσείς. Συζητήσατε όμως. Τα ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός. Αυτό το προνόμιο δεν θα το πάρει κανείς. Θα γίνετε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από γράφη. Όχι, όχι. Εμείς θέλω να ξέρετε ότι είχαμε μία άριστη συνεργασία όλο αυτό το καιρό. Και δεν διαπραγματευόμαστε με καρέκλες ή με οφίτσια. Συνεργαζόμαστε με βάση τη συνεργασία και την αγάπη που είδατε χθες στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είμαστε ένα κίνημα το οποίο είναι στον χώρο του κέντρου με ανθρώπους και από την κεντροδεξιά και από την κεντροαριστερά. Έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα για τις δημοσκοπήσεις? Το λέω ακριβώς για τον κύριο Σούλτς. Ο κύριος Σούλτς δυστυχώς ακόμα μια φορά κάνει παρέμβαση εσωτερικά της χώρας μας. Ήτανε ο συνομιλητής του κυρίου Βορύδη, πρώην αρχηγού ενός ακροδεξιού κόμματος, του κυρίου Γεωργιάδη και των υπολείπων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι προέρχονται από την ακροδεξιά. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την ακροδεξιά. Και αυτό να το καταλάβει ο κύριος Σούλτς, όπως πρέπει να καταλάβει ότι ο θεσμός τον οποίο εκπροσωπεί τον υποχρεώνει να σέβεται τις αποφάσεις των λαών. Έχετε καταλήξει για το τι συνέβη με τις δημοσκοπήσεις, Πρόεδρε? Έχετε κάποιο συμπέρασμα βγάλει? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πλέον για κανένα στον ελληνικό λαό ότι πρόκειται για μια τεράστια απάτη. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει δόλος, γι' αυτό δημόσια ανακοίνωσα από την προηγούμενη εβδομάδα το αποτέλεσμα των εκλογών που γνωρίζαμε ότι είχαν οι δημοσκοπικές εταιρείες. Οι δημοσκοπικές εταιρείες γνωρίζαν το 6% διαφορά, το οποίο μας το διέρεαν κάποια στελέχη τους, αλλά μαζί αποφασίζαν να το κρύψουν από τον ελληνικό λαό για να τον επηρεάσουν. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη πλέον έχει το λόγο, γιατί η απάτη δεν μπορεί να συνεχιστεί και στο δημοψήφισμα και στις προηγούμενες εκλογές και σε αυτές τις εκλογές. Παραδείγματος χάρη, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το οποίο θέλει να λέγεται επιστημονικός φορέας, στους ανεξάρτητους Έλληνες έδινε στο 1,7% την προηγούμενη μέρα, ενώ ήξερε ότι έχουμε περάσει το 3,5%. Και αυτό διότι εκτελούσε εντολή αυτού που πληρώνει τη δημοσκόπηση. Κύριε Πρόεδρε, με το Πασόκ θα βλέπετε κυβερνητική συνεργασία. Τους καείστε? Αφού είστε τους καεί, λοιπόν, σας λέω ότι ο κύριος Αλαφούζος μέσα από τις εφημερίδες του συνέχεια πέμπαγε το μήνυμα ότι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν είμαστε στη Βουλή. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, λοιπόν, κατ' εντολή του, φαίνεται ότι προσπαθούσε να απογοητεύσει τους Έλληνες ψηφοφόρους την Κυριακή ότι δεν πούμε στη Βουλή. Όπως επίσης γνώριζαν ότι η διαφορά είναι πάνω από 6% και προσπαθούσαν με τα αποτελέσματα, τα πλαστά που δίνανε, εν γνώση τους, να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Εντάξει, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα ακούσαμε τις δηλώσεις του κ. Καμένου. Παραμείνουμε. Μισό λεπτό, παιδιά, μισό λεπτό. Κοιτάξτε κάτι. Ελπίζω, κυρία Γεννήματα,
τον κύριο Βενιζέλο που να τον βάλει στην άκρη, να τον διώξει από τον Πασόκ και από εκεί και πέρα. Ευχαριστούμε.